Και όλα αυτά ενώ η κεντρική πολιτική σκηνή ζει δύσκολες μέρες με το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές να χτυπάει πραγματικά κόκκινο και να τεντώνει νεύρα. Θα πάμε στη Βουλή, στη Στέλλα Παπαμιχαήλ, διότι συνεχίστηκαν σήμερα οι εργασίες με τις καταθέσεις δύο πρώην διοικητών της ΕΕΠ, ο κύριος Ρουμπάτης, ο οποίος μάλιστα είπε ότι δεν έχει θέση και το απόρριτο σε αυτήν την επιτροπή και απάντησε στις ερωτήσεις που δέχτηκε. Και τώρα πρέπει να έχει αρχίσει την κατάθεσή του και ο κύριος Κοντολέων. Πόπι, από τις 5.30 έχει ξεκινήσει την κατάθεσή του ο τέος διοικητής της ΕΕΠ, ο Παναγιώτης Κοντολέων, που έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις και απαντήσεις για τους λόγους παρακολούθησης του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη, που είναι εξάλλου και το αντικείμενο της Εξεταστικής Επιτροπής. Δεν έχουμε πληροφόρηση για το τι έχει υποθεί μέχρι αυτή τη στιγμή, ούτως ή άλλως η συνεδρία είναι απόρριτη. Ωστόσο, εδώ να θυμίσω ότι ο κύριος Κοντολέων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είχε επικαλεστεί το απόρριτο και δεν είχε δώσει απαντήσεις για το θέμα της παρακολούθησης Ανδρουλάκη. Πάντως, ο κύριος Ρουμπάτης, ο πρώην διοικητής της ΕΥΠ στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ενώπιον της Επιτροπής ότι δεν θα επικαλεστεί το απόρριτο και μάλιστα ήταν αναλυτικότατος, Πόπη, για θέματα και πεπραγμένα που αφορούν τη λειτουργία της ΕΥΠ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ο κύριος Ρουμπάτης φέρεται να επιβεβαίωσε ότι την παρακολούθηση του τότε επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιου Πιτσιόρλα, με αφορμή επένδυση στην Οξιά από ξένους επενδυτές. Για την παρακολούθηση, μάλιστα, φέρεται να είπε ότι είχε ενημερωθεί ο Αλέξης Τσίπρας και του είχε πει τότε πράξε τα νόμιμα. Επειδή δεν προέκυψαν στοιχεία εναντίον του, τελικά η επισύνδεση αυτή τελείωσε πριν ο κύριος Πιτσιόρλας γίνει υπουργός, Πόπη. Να σου πω εδώ ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ο κύριος Ρουμπάτης φέρεται να κατέθεσε ότι η παρακολούθηση έγινε γιατί ο κύριος Πιτσιόρλας διαπραγματευόταν την πώληση εθνικού εδάφους το 1/5 της ενός ελληνικού νησιού με 10 χιλιόμετρα ακτογραμμής σε οικογένεια η οποία σχετιζόταν με τις μυστικές υπηρεσίες της Συρίας και την οικογένεια του Άσαντ. Πριν από λίγη ώρα, ο κύριος Ρουμπάτης έκανε μια γραπτή δήλωση για την κατάθεσή του εντός της Επιτροπής και αν μπορούμε να δούμε τι είπε. Δηλώνω κατηγορηματικά, λέει ο κύριος Ρουμπάτης, ότι ουδέποτε κατέθεσα ότι με έκπληξη διαπίστωσα ότι ο Αλέξης Τσίπρας, αντί να απομακρύνει τον κύριο Πιτσιόρλα, τον προήγαγε σε υφυπουργό, γεγονός που με ανάγκασε να σταματήσω την παρακολούθησή του λίγες ημέρες νωρίτερα. Αυτό που είπα είναι ότι ενημέρωσα τον Αλέξη Τσίπρα στην αρχή του 2016, μου είπε να προχωρήσω κανονικά και αν χρειαστεί να στείλω τα στοιχεία που θα προκύψουν στη δικαιοσύνη. Τόνισα επίσης, λέει ο κύριος Ρουμπάτης, ότι ποτέ δεν επανήλθα γιατί είχα όλες τις απαραίτητες οδηγίες για να πράξω τα νόμιμα, είναι Πόπη η δήλωση του κυρίου Ρουμπάτη. Δηλαδή, Στέλλα, για να καταλάβουμε, η παρακολούθηση από τον κύριο Ρουμπάτη όταν ήταν διοικητής της ΕΥΠ έγινε για τον κύριο Πιτσιόρλα, που ήταν τότε διοικητής του ΤΑΙΠΕΔ, επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ, ή για τον επενδυτή. Σύμφωνα με όσα φέρεται. Το τηλέφωνο δηλαδή, το οποίο παρακολουθούσαν. Ποιο από τα δύο ήταν. Ο κύριος Ρουμπάτης. Εντός της Επιτροπής η παρακολούθηση ήταν άμεση και ήταν απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του κυρίου Πιτσιόρλα. Άρα παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του κυρίου Πιτσιόρλα. Άμεσα. Ακριβώς. Αυτές είναι οι πληροφορίες από την Επιτροπή. Ναι, ότι η παρακολούθηση ενός στελέχους ήταν του ΣΥΡΙΖΑ, άμεση δηλαδή, και δεν αφορούσε τους επενδυτές. Ναι, ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο στη συνέχεια, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και βαρύ όνομα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Πιτσιόρλας, έγινε και υπουργός στη συνέχεια. Ναι, οι πληροφορίες που έχουμε από την Επιτροπή ήταν ότι ο κύριος Ρουμπάτης είπε ότι η παρακολούθηση αφορούσε απευθείας τον κύριο Πιτσιόρλα που τότε ήταν επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ και αφορούσε βεβαίως την Μάλιστα. όλη υπόθεση της επένδυσης στην Οξιά. Ο να κύριος σου πω Ρουμπάτη... κάτι τελευταίο που ναι. Για να κλείσουμε, γιατί έχει και πολύ μεγάλη αξία νομίζω το θέμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Εκεί δηλαδή το θέμα της καταστροφής των φακέλων mm-hmm. του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί έδωσε μια εξήγηση, μάλλον είπε κάποια πράγματα ο κύριος Ρουμπάτης με βάση τη δική του εμπειρία, επειδή ήταν διοικητής της ΕΥΠ για πολλά χρόνια επί διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε λοιπόν ο κύριος Ρουμπάτης ότι ο φάκελος Ανδρουλάκη μπορεί να καταστράφει και ωστόσο οι σημειώσεις πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει εκτός από το ηλεκτρονικό αρχείο και κάποιο έντυπο υλικό που εν προκειμένου λογικά δεν θα έχει καταστραφεί. Είπε εννοείς δηλαδή, για να καταλάβουμε, ότι ο ηλεκτρονικός φάκελος μέσα στον οποίο είχε συγκεντρωθεί όλο το υλικό από την παρακολούθηση του τηλεφώνου του κυρίου Ανδρουλάκη έχει καταστραφεί. Όμως μπορεί να έχει καταστραφεί. Ή έχει καταστραφεί. Κάποιοι τα κινούνταν ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα. Ο κύριος Ρουμπάτης λέει ότι μπορεί να έχει καταστραφεί. Όμως υπάρχουν σημειώσεις
Είναι δηλαδή πρωτόκολλο βάσει του οποίου κινήθηκαν όσοι έκαναν την επισύνδεση αυτή. Κρατούσαν τις σημειώσεις τους, τις οποίες συνέχεια μετέφεραν ηλεκτρονικά. Ο ηλεκτρονικός φάκελος ενδεχομένως να έχει χαθεί. Οι σημειώσεις όμως είναι υποχρεωτικό να μείνουν 2 χρόνια. Αυτό είπα, σωστά καταλάβαμε? Αυτό είπε, ότι ακόμη και αν έχει καταστραφεί ο ηλεκτρονικός φάκελος, υπάρχει το έντυπο υλικό, οι σημειώσεις, οι οποίες έχουν διατηρηθεί. Αυτό φέρεται να δήλωσε μέσα στην Επιτροπή ο κύριος Ρουμπάτης, και αυτό είπε και αργότερα, και θα το ακούσουμε νομίζω κάποια στιγμή, και η κυρία Γιακούλη από πλευράς του ΠΑΣΟΚ. Είναι σημαντική δήλωση αυτή. Ότι βεβαιώθηκε ότι υπάρχουν γραπτά. Έτσι, είναι σημαντική δήλωση αυτή. Μένει να δούμε λοιπόν πού βρίσκονται αυτές οι σημειώσεις. Αν υπάρχουν όπως προβλέπει το πρωτόκολλο για τα 2 επόμενα χρόνια. Ή αν έχει καταστραφεί και αυτό το κομμάτι του υλικού. Έχει σημασία να δούμε τι θα πει ο κύριος Κοντολέων, ο οποίος τώρα είναι σε εξέλιξη η κατάθεσή του. Ή αν θα επιλέξει να οχυρωθεί πίσω από το απόρριτο, όπως έκανε και στην κατάθεσή του στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Να δούμε και άλλες δηλώσεις όμως πάνω στο θέμα αυτό που έχουμε ετοιμάσει. Αυτό το οποίο μπορούμε σήμερα να δηλώσουμε με όσα ακούσαμε τον κύριο Ρουμπάτη, τον τέος διοικητή της ΕΥΠ στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι πραγματικά φρίξαμε. Κάποιοι από σήμερα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υπόθεση έχει πάρει μια εντελώς διαφορετική τροπή. Η προσπάθεια της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας να εκτρέψει την σημερινή Εξεταστική Επιτροπή σε ζητήματα τα οποία είναι εδώ και χρόνια γνωστά, έπεσαν απολύτως στο κενό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλάκις πει ότι είναι απολύτως ανοιχτός στη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την περίοδο 15-19. Επιβεβαιώθηκε και μάλιστα με τρόπο πανηγυρικό ότι η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη δεν ήταν νόμιμη, με κατηγορηματικό τρόπο. Και το δεύτερο βεβαίως εξίσου σημαντικό είναι ότι η έντυπη μορφή ενός φακέλου που τηρείται στην ΕΥΠ δεν έχει καμία σχέση με το ηλεκτρονικό αρχείο. Δεν πάει μαζί, άρα δεν καταστρέφεται και μαζί.